έχουμε μπει σε μια διαδικασία δύσκολη όπου αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τη λειτουργία του σχολείου, όχι γιατί είμαστε ντεμπέληδες ή δεν δουλεύουμε, αλλά γιατί μαζί με εσάς βιώνουμε αλλαγές και καταστάσεις δύσκολες. Πραγματικά, το καλοκαίρι θα ζήσατε κάποιοι ότι καταργήθηκε το 1/3 του σχολείου μας. Και είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβετε. Κινδύνεψε να χαθεί το άλλο 1/3. Επειδή δεν ξέρουμε τι μας επιφυλά στο μέλλον, θέλω να είσαστε ενημέροι για το τι γίνεται. Θα σας διαβάσω το γράμμα της ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ είναι η ανώτατη συνομοσπονδία, είναι η ομοσπονδία των καθηγητών όλης της χώρας και έχει γράψει 5 πράγματα. Θα σας πω κάποια σημεία από αυτά για να έχετε μια εικόνα. Στο τέλος θα δοθεί ένα αντίγραφο από αυτό σε εσάς για να το πάρετε. Μαρία, Γιάννη, Πέτρο, Ελένη, Ανίσα, Βλάντισλαβ. Αγαπητή μας μαθήτρια, αγαπητέ μας μαθητή. Πάει καιρός από τότε που οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη ήταν για όλους μας μια γλυκιά επιστροφή στο σχολείο, γεμάτη από τις ανταλλαγές των καλοκαιρινών εμπειριών, από το σχεδιασμό και τις αποφάσεις για την καινούργια σχολική χρονιά και την ανανέωση της υπόσχεσης πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ζήσουμε καλύτερα. Έχει περάσει ήδη αρκετός καιρός από τότε που οι κυβερνήσεις των μνημονίων και όλοι όσοι τις υπηρετούν αποφάσισαν να διαλύσουν το δημόσιο σχολείο, να το μετατρέψουν σε μια άχρωμη και σκληρή επιχείρηση που θα χωράει όλο και λιγότερα παιδιά. Κάποιοι προσπαθούν επίμονα να μας πείσουν πως αυτό είναι κάτι φυσικό και λογικό. Περιμένουν από εμάς να συνηθίσουμε την καταστροφή. Όμως ξέρουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι, αλλά και γιατί ακόμη δεν θα παραιτηθούμε ούτε εμείς, ούτε εσύ από το να είμαστε άνθρωποι, από το να θέλουμε ένα καλύτερο κόσμο, από τη δύναμη της νεανικής ορμής και δημιουργικότητας, από την έντονη επιθυμία να αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας, κόντρα στις συνήθειες και τον ευησυχασμό. Μέσα στο καλοκαίρι συνέχισαν το καταστροφικό έργο της συγχώνευσης κατάργησης σχολείων. Έκλεισαν ευνηδιαστικά μέσα σε μια νύχτα σχολεία καταργώντας ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης, σπρώχνοντας εσένα και χιλιάδες συμμαθητές σου στην αγκαλιά των σχολακών. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να ολοκληρώσει τη μετατροπή του σχολείου σε ένα εξεταστικό κάτεργο, ένα εξαντλητικό κέντρο εξετάσεων. Αντί να επεξεργαστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να στοχεύει στην ουσιαστική και πολύπλευρη γνώση που θα μειώνει την αφόρητη πίεση που ζεις, δημιουργεί ένα απάνθρωπο μηχανισμό, ένα μηνόταυρο που θα βασίζεται στις συνεχείς εξετάσεις από το γυμνάσιο μέχρι και τα τελευταία μέρα σου στο Λύκειο. Θέλουν έτσι να τσακίσουν την νιώτη σου, να συνηθίσεις τον έλεγχό τους, ώστε αύριο να είσαι ένας υπάκουος υπάλληλος. Θέλουν να σε διώξουν πρόωρα από το σχολείο, ώστε να γίνεις ένας φτηνός, ανειδίκευτος εργαζόμενος, αν καταφέρεις να βρεις δουλειά. Σχεδιάζουν μια σχολική ζωή άχαρη και δυσάρεστη, με πιο πολλά παιδιά στα τμήματα και τα εργαστήρια και πολύ λιγότερους καθηγητές, περιπλανόμενους σε πολλά σχολεία καθένας. Με την ίδια περιφρόνηση που φέρεται σε κάθε τι ζωντανό και όμορφο, μας επιβάλλουν να αξιολογηθούμε, να μετακρέψουμε δηλαδή ότι αγαπάμε περισσότερο τις σπουδές μας και την καλλιέργειά μας, τα προγράμματα και τις εργασίες που κάνουμε μαζί με εσένα, τις εκδρομές, τα θεατρικά, τις συζητήσεις, τις πρόβες και τις συναυλίες σε χαρτιά που θα γεμίζουν το φάκελό μας, μήπως και γλιτώσουμε για λίγο την απόλυση. Μαζί με αυτό έκτισαν ένα σφιχτικό πειθαρχικό κώδικα που μας στέλνει άβουλα ανθρωπάκια που θα κάνουν απλά μάθημα και δεν θα νοιάζονται για τίποτα περισσότερο. Είναι κοινά τα προβλήματά μας. Ζούμε, δημιουργούμε, αγωνιούμε και ονειρευόμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία. Μια κοινωνία που δεν έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μουδιασμένη το ένα χτύπημα να ακολουθεί το άλλο. Γι' αυτό εμείς οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σου αποφασίσαμε να ξεσηκωθούμε σε αυτόν τον αποφασιστικό αγώνα που θα σπάσει την αδράνεια του «δεν γίνεται τίποτα». Σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε δίπλα μας όλους τους εργαζόμενους. Θέλουμε τους γονείς σου, μα χρειαζόμαστε και εσένα.
Όχι για να λάβεις καθήκοντα που είναι δικά μας. Το κόστος του αγώνα θα το σηκώσουμε εμείς στο ακέραιο. Σε θέλουμε δίπλα μας, γιατί όπως και μέσα στην τάξη είναι η δικιά σου συμμετοχή που δίνει νόημα στη δουλειά μας και στον αγώνα μας.